Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Βρούτσης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Είναι η συνέχεια της κατεδάφισης των εργασιακών δικαιωμάτων όπως το ζούμε από τον Ιούλιο του 2019. Και εξηγούμε, το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή ήταν ουσιαστικά η κατάργηση πολλών αρμοδιοτήτων του ΣΕΠΕ, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, και η συγχώνευσή του στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας. Το δεύτερο νομοσχέδιο που έφερε αφορούσε στην μη αιτιολόγηση πλέον των απολύσεων των εργαζομένων από τους εργοδότες. Το τρίτο νομοσχέδιο που έφερε ήταν η κατάργηση κάθε ευθύνης των εργολάβων και υπερεργολάβων για τις απολύσεις και για τις οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζομένων. Και είχαμε σειρά αλλαγών στα εργασιακά και με την αδυναμία των σωματείων, των συνδικάτων να προχωρήσουν μονομερώς στον ΟΜΕΔ για την λύση των διαφορών τους. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή και τα δύο μέρη, και εργοδότες και εργαζόμενοι, να συμφωνούν προκειμένου να απευθυνθούν στον ΟΜΕΔ, τον οργανισμό που λύνει τις εργατικές διαφορές, προκειμένου να λυθεί εξοδικαστικά μια εργατική διαφορά. Αλλά σας θυμίζω και συνεχείς παρεμβάσεις στο εργατικό δίκαιο που είχαν να κάνουν με την ευελιξία της εργασίας, με την εκπεριτροπή σε απασχόληση, με την εν γέννη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, πάντα εις βάρος των εργαζομένων. Σας θυμίζω επίσης τις αναστολές των συμβάσεων, σας θυμίζω επίσης το δικαίωμα εργοδοτών να χρησιμοποιούν για το διάστημα που επιθυμούν μέσα στο μήνα 2 εβδομάδες, το 50% περίπου, τους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει και μείωση αποδοχών κάθε εργαζόμενου και κάθε μισθωτού. Έχουμε σήμερα δύο νέες σημαντικές παρεμβάσεις που επιχειρεί το νέο νομοσχέδιο. Η μία αφορά την κατάργηση του προσαυξημένου ορομισθίου όταν ο εργαζόμενος κάνει κάποιες υπερορίες. Επιτρέπεται με το νέο νομοσχέδιο ο εργοδότης να χρησιμοποιεί τον εργαζόμενο 10 ώρες πλέον την ημέρα, δηλαδή έχουμε πλέον μία αύξηση και των ωρών απασχόλησης, χωρίς αυτές οι 2 ώρες απασχόλησης να πληρώνονται, να αμείβεται ο εργαζόμενος. Αντίθετα, μέσα σε διάστημα 6 μηνών θα του αποδίδει σε ρεπό ή σε άδειες ο εργοδότης αυτές τις ώρες απασχόλησης. Καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε το ΣΕΠΕ να ελέγξει, ούτε μηχανισμοί ελεκτικοί, μιλάμε με βεβαιότητα για μια υποδηλωμένη εργασία που θα παρέχει ο εργαζόμενος, και βέβαια σε αυτή την συμβατική σχέση που υπάρχει μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενο, ο εργαζόμενος είναι ο αδύναμος κρίκος. Σε μια εποχή δύσκολη για το χώρο της εργασίας έρχεται αυτή η ρύθμιση που θα δημιουργήσει τις συνθήκες έτσι ώστε ασίδωτοι εργοδότες, δεν μιλάω για το σύνολο των εργοδοτών που οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί που είναι καλοπληρωτές και σέβονται τον εργαζόμενο, αλλά μιλάμε για αυτούς που θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν τον εργαζόμενο, δεν θα υπάρχει κανένας ελεκτικός ουσιαστικά μηχανισμός να τους ελέγξει, πάντα εις βάρος της εργασίας και του κόσμου της εργασίας. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή που προτείνεται με αυτό το νομοσχέδιο έχει να κάνει με το θεσμό της απεργίας, ο οποίος είναι κατοχυρωμένος συνταγματικά στη χώρα μας και αυτή τη στιγμή προτείνεται η απόφαση για απεργία να παίρνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος αν επιθυμεί μέσα από το σπίτι του με το πάτημα ενός κουμπιού να αποφασίζει για την τύχη του κλάδου και για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που προτείνει, που διεκδικεί ο κλάδος, χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή του, χωρίς την ανταλλαγή απόψεων αν θέλετε και με τη διοίκηση του σωματείου του και με τους άλλους εργαζόμενους, θα αποφασίζει από το σπίτι του, από τον καναπέ του, κάτι που αν θέλετε τα νεοφιλελεύθερα πολιτικά κόμματα επιδίωκαν από χρόνια. Και σήμερα φαίνεται ότι ο νέος νόμος που προτείνει ο Βρούτσης στη Βουλή κάτι τέτοιο έχει συμπεριλάβει, με ηλεκτρονική ψηφοφορία να αποφασίζεται η απεργία και το ποσοστό του προσωπικού ασφαλείας που θα πρέπει να απασχολείται προκειμένου να δουλεύει ο οργανισμός, ο ΔΕΚΟ, ο ΤΑ, το δημόσιο, να είναι στο 40% τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού. Αυτό σημαίνει ότι το μισό ποσοστό δηλαδή δεν θα μπορεί να απεργήσει.
το μισό ποσοστό των εργαζομένων δεν θα μπορεί να απεργήσει. Ουσιαστικά μιλάμε για αλλίωση του συνταγματικού δικαιώματος της απεργίας αυτής καθ' αυτής και πλέον συρρήκνωση δικαιωμάτων της εργασίας και της και των όπλων διεκδίκησης από την πλευρά εργαζομένων των αιτημάτων τους. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο κύριος Βρούτσης έχει αποφασίσει να αποδομήσει εντελώς το εργατικό δίκαιο, κάτι που επιδίωκε ο ΣΕΒ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακόμη και τα χρόνια της κρίσης των μνημονίων και δεν κατάφεραν να τα εφαρμόσουν, να τα θεσμοθετήσουν. Έρχεται τώρα ο κύριος Βρούτσης και με όλο αυτό το σύνολο των ρυθμίσεων από το 2019 τον Ιούλιο έως σήμερα ουσιαστικά μας γυρνάει σε έναν εργασιακό μεσαίωνα με ενταφιασμό εργασιακών δικαιωμάτων που η εργατική τάξη και ο λαός μας είχε κατακτήσει τα τελευταία 50 χρόνια. Ο κάθε δημοκρατικός πολίτης, ο κάθε εργαζόμενος αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί απέναντι σε αυτήν την λέλαπα και τον οδοστρωτήρα εργασιακών δικαιωμάτων, θα αντιπαρατεθεί τόσο στη Βουλή όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, προκειμένου τέτοιες διατάξεις να μην περάσουν.